Χαμόγελα σήμερα λοιπόν για τα 64 μέλη του νέου Υπουργικού Συμβουλίου που προσήλθαν στο Προεδρικό Μέγαρο με οικογένειες, παιδιά. Είναι κάμποσα. 64. Ναι. Δεν είναι και μικρό το σχήμα. Ναι. Η Τουρκία πώς γίνεται 15, μικρή χώρα. Α, εντάξει. Μικρή 80 χώρα. Εκατομμυρίων. Μικρή χώρα, ναι. Εντάξει. 60-80 πόσο είναι. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, εσύ πληρώνεις τους υπουργούς. Ναι. Λοιπόν. Όταν είναι και υπουργός και βουλευτής, παίρνει διπλό μισθό, όχι. Δεν τα ξέρω. Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος Χίου το τοποθέτησε σε σωστή βάση. Στέλνω συγχαρητήρια και στους δύο, και στον Νότο Μηταράκη και στην Λίνα Μενδώνη, με την έννοια ότι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συνηθίσουμε ότι έχουμε δύο υπουργούς. Έχει καταγωγή από τη Χίο η κυρία Μενδώνη. Είδαμε και την κυρία Μενδώνη. Μπράβο. Και τον Νότο Μηταράκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, όταν με ρώταγαν οι δημοσιογράφοι από την Αθήνα την ημέρα του σεναρίου. Χθες το πρωί. Μπράβο, σε ποιο υπουργείο θα πάει κλπ. Τι λέει, τι ακούγεται στη Χίο. Εγώ τους είχα πει ότι η εμπειρία που έχω εγώ είναι από σημαίοντα στελέχη του ναυπηλιακού τομέα, είναι ότι δεν θέλουμε φασαρίες στο Υπουργείο μας. Εμείς θέλουμε ένα Υπουργείο ήσυχο. Παρά ήταν δυναμικός για αυτό το Υπουργείο. Ναι. Δεν μας κάνουν αυτά τα πρόσωπα εμάς. Εμείς θέλουμε ήσυχα πράγματα, να κυλάει η ζωή, να αυτό. Δεν θέλουμε φασαρίες. Λοιπόν, ο Μηταράκης δεν είναι ο τύπος της ησυχίας. Δεν είναι ο τύπος ο οποίος θα πάει σε ένα Υπουργείο και θα. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν άλλον, αλλά δεν θα την αράξει, θα κινήσει τα νερά. Είναι αυτό το στυλ του ανθρώπου. Έτσι, Τον ρωτήσανε, το είδαμε και πριν, ότι είναι ένα δύσκολο Υπουργείο και λέει, μα δεν, και το προηγούμενο που ήμουνα δεν ήταν εύκολο. Κοιτάξτε, έχω γράψει και ένα σημείο γι' αυτό, λέω ότι δεν κάνουμε όλοι για διαιτητές, με την έννοια ότι δεν κάνουν όλοι για όλα τα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, από ποδόσφαιρο ξέρουμε όλοι μας, μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν η μπάλα είναι στο χέρι, στο πόδι, για να σφυρίξουμε φάουλ, αν χρειαστεί να κάνουμε αυτό το ρόλο του διαιτητή σε ένα παιχνίδι. Αλλά το ζήτημα είναι τι κάνουμε με τις φουλιάδες που βρίζουν απ' έξω. Γιατί οι πιο πολλοί από εμάς θα πάνε να πλακωθούν εκείνη την ώρα με τους φουλιάδες. Ο Μηταράκης δεν θα πάει να πλακωθεί. Ο Μηταράκης θα κάτσει απ' το ήθος να κάνει διαιτησία στο παιχνίδι. Εάν παρακολουθήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το μεταναστευτικό, τα πόσα άκουσε, σε πόσες διαδηλώσεις είχε πάρει μέρος, τα εξαμάξεις, απτόητος συνέχισε να κάνει τη δουλειά του. Είναι λοιπόν ο κατάλληλος άνθρωπος σε ένα υπουργείο, στο οποίο η καρέκλα εδώ κι αν είναι ηλεκτρική, δεν είναι ηλεκτρική μόνο επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα μόνο της καθημερινότητας, την εγκληματικότητα που έχει η αστυνομία μπροστά της, τις διαδηλώσεις που θα έρθουν, την πανεπιστημιακή αστυνομία. Πολλά. Θα έχει να διαχειριστεί αρκετά δύσκολα πράγματα. Μπράβο. Ελπίζω να μην έχει να διαχειριστεί και την αποστολή ΜΑΤ για να γίνει το κέντρο στοιχείων. Ναι, και αυτό μπορεί να είναι μέσα στις προκλήσεις του. Πάντως είναι ο τύπος των προκλήσεων. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να την αλλάξει κάπου. Ο Μητσοτάκης το ξέρει, γι' αυτό και στα υπουργεία είναι ένα υπουργείο το οποίο είναι μάχημο. Πώς ο οποίος Μητσοτάκης βέβαια φάνηκε, χωρίς να χάσει ούτε μια στιγμή, ότι ήταν έτοιμος. Δηλαδή είχε το κυβερνητικό σχήμα στο κεφάλι του, έτσι το είχε αποφασίσει και το ανακοίνωσε την επόμενη μέρα των εκλογών. Πάρε το παράδειγμα του Μηταράκη τώρα. Τον πήρε από τη μια καρέκλα την ηλεκτρική, τον πήρε στην άλλη ηλεκτρική καρέκλα. Είναι υπουργείο που είναι μαθημένοι σε προκλήσεις και σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν του πήγαινε το Υπουργείο Μπρέκες Ναυτιλίας. Εμένα όταν με ρώτησαν, είχα πει αυτό το πράγμα. Λέω, παιδιά, δεν του πάει το Υπουργείο αυτό. Είναι φασαριόζος, δεν είναι ο ήσυχος τύπος που θα πάει. Φαντάζεσαι τον Άδωνο Γεωργιάδη σε ένα υπουργείο ήσυχο. Δεν του πάει και αυτού. Λοιπόν, έχει κάνει σωστή επιλογή ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι η αντιπολίτευση, η οποία θα πρέπει να παίξει ο δικό της το ρόλο, είναι σημαντικό να έχουμε αντιπολίτευση, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να αφήσει περιθώρια στην νέα κυβέρνηση να δείξει δείγματα γραφής και όχι με το καλημέρα να αρχίσουν την καταστροφολογία και να αρχίσουν τα αρνητικά σχόλια. Ας σας δούμε, ρε παιδάκι μου, να κυβερνάνε, να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά και πολύ δύσκολα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.